Σήμερα βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλα στο νοσοκομείο σε μια ανοιχτή αθλητική εγκατάσταση, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Είδατε και μόνοι σας ότι οι συνθήκες εδώ είναι συνθήκες ζούγκλας. Δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει χώρο που μπορεί να υποδεχθεί παιδιά για να παίξουν, να δραστηριοποιηθούν και να κοινωνικοποιηθούν. Η εγκατάλειψη βέβαια έχει να κάνει με όλη την ευρύτερη περιοχή του νοσοκομείου, από την Αγία Παρασκευή μέχρι και τη Λέτσενα, είναι τεράστια. Ας επικεντρωθούμε εδώ στο σημείο. Βλέπετε πίσω σας ότι υπάρχει ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, το οποίο δεν υπάρχουν μπασκέτες. Δεξιά μας υπάρχουν χώροι που παλιά χρησιμοποιούντουσαν για βόλεϊ. Ακριβώς από κάτω υπήρχαν χώροι για παιδική χαρά. Και πίσω μας ένα άλλο σημείο που υπήρχαν όργανα γυμναστικής και τα λοιπά. Τα παιδιά εδώ δεν έχουν πού να έρθουν και να παίξουν και τι να κάνουν. Βρίσκονται σε ένα σημείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτα. Είναι ένα σημείο μέσα στην πόλη, σε ένα πολύ μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του νοσοκομείου, η οποία έχει πάρα πολλά παιδιά και δεν έχουν διέξοδο για παιχνίδι και επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνάνε σε ένα κινητό και σε ένα τάμπλετ. Ακόμα και όταν έρχονται στο σημείο αυτό, το σημείο που θα ήταν κατεξοχήν σημείο για παιχνίδι, κρατάνε ένα ηλεκτρονικό αντικείμενο στα χέρια τους, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν. Με την έναρξη της θητείας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, κάλεσα στο σημείο και είχα επικοινωνία με τον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος κατάλαβε την όλη κατάσταση και τη μετέφερε στη Δημοτική Αρχή και ζήτησε την αξιοποίηση της περιοχής. Πράγμα το οποίο και ζητάμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα νεότερο και το πιο άσχημο είναι ότι κάποτε, που το είχα ξαναφέρει το θέμα στην επιφάνεια και είχαμε ξανασυζητήσει για την ίδια κατάσταση, ότι υπήρχε εδώ, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δεν ήξερε ούτε καν που βρίσκεται η περιοχή. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ότι εφόσον δεν γνωρίζεις κάτι για την περιοχή, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει καν στη σκέψη σου για αξιοποίηση ενός πραγματικά χώρου που θα βοηθήσει για την καθημερινότητα των παιδιών.